Καθισμένο ανάμεσα σε δύο ενόπλου, ο 55χρονο Γάλλο τουρίστα Σερβ Γκουρντέλ ανακοινώνει πω κρατείται όμοιρο στην Αλγερία. Την ευθύνη για την απαγωγή ανέλαβε η ένοπλη ομάδα στρατιώτε του Χαλιφάτου, που συνδέεται με τον Ισλαμικό κράτο. Η απαγωγή έγινε στην ορεινή περιοχή τη Ιζιούζου, στα ανατολικά τη Αλγερία. Νωρίτερα, εκπρόσωπο των τζιχαντιστών κάλεσε τι φύλλα προσκύμενε ομάδε να επιτεθούν εναντίον πολιτών από τι ΗΠΑ, τη Γαλλία και άλλε χώρε που ξεκίνησαν εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτου. Οι απαγωγεί απειλούν να δολοφονήσουν τον Απαχθέντα εάν η Γαλλία δεν σταματήσει τι αεροπορικέ επιδρομέ στο Ιράκ. Ο Γάλλο Πρωθυπουργό δήλωσε πω δεν συνομιλεί με του απαγωγεί. Η τρομοκρατία βασίζεται στον τρόμο και το φόβο. Στη Γαλλία πρέπει να είμαστε απολύτω αποφασισμένοι όπω και είμαστε για να πολεμήσουμε κατά τη τρομοκρατία παντού. Διότι η τρομοκρατία επιτίθεται στι ελευθερίε και τι θεμελιώδει αρχέ μα, δήλωσε ο Μανουέλ Βάλ. Ο 55χρονος από την είναι οδηγός βουνού και φωτογράφος. Στο Παρίσι ο Γάλλος Πρόεδρος Ολάντ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό της Αλγερίας και συμφώνησε να συνεργαστούν για τον αντιμετωπισμό του ομίρου.